0 στα 2 είχε ο Γιάννης ο Δουδουλάκης μας στην παρουσίαση στο τζικλάκι της εκπομπής. Ούτε ο Σταύρος Κόλκας είναι εδώ, ούτε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Αλλά νομίζω λίγο πολύ το ξέρετε εσείς, διότι αρρωστάκια του Λίμπερο είστε και του ΠΑΟΚ 24 και καθημερινά εδώ 12 με 2. Ξέρετε ποιος φεύγει, ποιος έρχεται, ποιος πάει διακοπές, ποιος γυρίζει ξεκούραστος, ποιος γυρίζει ακόμη πιο κουρασμένος από ό,τι έφυγε. Ας πούμε τώρα, ποιος πιστεύει ότι ο Σταύρος Κόλκας εκεί που είναι ξεκουράζεται. Ούτε ένα στο εκατομμύριο. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα, ας πούμε, όντως να τον πιάσει και να κάτσει 5-6 ώρες στην παραλία και μετά να φάει και κάτι και να πέσει για ύπνο νωρίς. Καμιά μέρα πιθανόν δεν έχει γύρω. Τις επόμενες όμως θα το ξημερώσει. Δηλαδή, πας να ξεκουραστείς και κουράζεσαι. Και το λέει μετά η μάνα του, όπως μας έλεγε όταν ήμασταν 18 χρόνια. Τι καταλάβατε, πήγατε, φάγατε τα λεφτά σας, κουραστήκατε κιόλας και γυρίσατε. Λοιπόν, τα παιδιά μας λείπουνε. Και ο Δημήτρης και ο Σταύρος μαζί κάνουν διακοπές και παίρνουν ανάσες τις τελευταίες μέρες, διότι από Δευτέρα θα είναι στην Ολλανδία και θα καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Άκης Σακισλόγλου είναι στο στούντιο. Μέχρι τώρα είχαμε και τον Γκρατσιάνο Πελέ Γρηγόρη Ατρίδη να μας κάνει παρέα. Σήμερα, επειδή του δώσαμε και αυτουνού λίγες μέρες άδεια, ένα τριημεράκι να πάει να ξεκουραστεί και να γυρίσει, διότι και αυτός ακολουθεί την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Τρεις μέρες άδεια λοιπόν και πίσω για Ολλανδία. Οπότε σήμερα θα είμαστε μόνοι στην εκπομπή. Αλλά έχουμε αρκετά να σας πούμε και σε τίτλους. Και έχουμε και τηλεφωνικές κουβέντες πολύ ενδιαφέρουσες και για το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες και για τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους, για αυτούς που ήρθαν και μπήκαν ήδη στις προπονήσεις, για αυτούς που ανακοινώθηκαν εχθές, για αυτό που θα ανακοινωθεί σήμερα και για κάνα δύο περιπτώσεις άλλες που είναι σχετικά κοντά. Μπορεί να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε συμφωνία με καλαθοσφαιριστή. Ξέρετε τώρα, το μπάσκετ ψάχνει να βρει έναν τρόπο να μας πείσει ότι πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του και είναι σημαντικό. Άμα συνεχίσει έτσι, πιθανόν να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Λοιπόν, θα έχουμε και μπάσκετ μάλλον. Σίγουρα θα έχουμε ποδόσφαιρο για ενδεχόμενους μεταγραφικούς στόχους και κουβέντα και με την Ελένη Μπούντου, αλλά ίσως και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον παίχτη για τον οποίο θα συζητήσουμε. Και βέβαια έχουμε και κάποια άλλα μικρά, πολύ ωραία, που μας κάνουν να νιώθουμε πολύ όμορφα που είμαστε ΠΑΟΚτσίδες και που είμαστε σε αυτήν εδώ την οικογένεια. Καμιά φορά τα social media σου μαθαίνουν πολλά πράγματα. Και από αυτά που βλέπεις και συμφωνείς μαζί και από αυτά που βλέπεις και απορείς πώς μπορεί να συμβαίνουν. Είναι ένα σχολείο, είναι μια πλατεία, όπου στην πλατεία υπάρχει και ο φωνακλάς, υπάρχει και ο χαζός του χωριού, υπάρχει και ο ύπουλος, υπάρχει όμως και σε μια γωνία και ένας άνθρωπος από τον οποίο μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα. Είναι η πιάτσα το Facebook. Και βέβαια, αν δεν είσαι από πριν έτοιμος και ψηλιασμένος και αν δεν έχεις τη συγκρότηση και το επίπεδο, μην περιμένεις να πας μπροστά ό,τι κι αν δεις μπροστά σου. Πρέπει να μπορείς να το κατανοήσεις αυτό για να το διαβάσεις μετά και να πας μπροστά. Και πρέπει να ξέρεις τι να απορρίψεις και τι να υιοθετήσεις. Έτσι λοιπόν, προσωπικά δεν μου γέννησε καμία εντύπωση, δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες, που επανήλθε, γιατί και πριν 2 χρόνια είχε έρθει κάποια στιγμή στο προσκήνιο, όπου ξαφνικά δήλωνε ο ένας: επειδή το Facebook από 1η Ιουλίου θα αλλάξει τους νόμους τάδε, τάδε, τάδε και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά μου δεδομένα, φωτογραφίες, υλικό, πράγματα που έχω πει κλπ. Δηλώνω ότι δεν το δέχομαι και δεν επιτρέπω σε κανένα κλπ. Πάρτο και εσύ, φίλε που το διαβάζεις, αντέγραψε το, επικόλλησε το για να είμαστε καλυμμένοι, καβατζωμένοι. Εντάξει, έχουν προηγηθεί άλλα απίστευτα τέρατα του στυλ πρόσφυγας. Έκανε τα κακά του σε χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Πρόσφυγες ζήτησαν να κατεβούν οι εικόνες γιατί έχουν ραμαζάνι. Ο τάδε έκοψε τη γυναίκα του και δες το πριν το κατεβάσουν. Υπήρχαν γενικώς κατά καιρούς αυτά. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που τα κλικάρανε, διότι σου λέει κάτσε να δω τι βλακεία είναι αυτή. Δεν είπα, αποκλείεται να είναι αλήθεια. Έτσι, αλλά κάτσε να το δω. Και μαζί και όλοι οι υπόλοιποι ψαρώνανε και μπαίνανε και γινόταν μάγκες κάποιοι οποίοι βγάζανε λεφτά από την Google, από τα κλικ και από οτιδήποτε άλλο, επειδή εσύ ο χαζός έμπαινες να δεις τον άλλον που ο μουσουλμάνος λέει στην παραλία της Κο δεν επέτρεπε τις γυναίκες να κάνουν μπάνιο με μπικίνι γιατί λέει έχουν ραμαζάνι αυτή τη στιγμή, ο πρόσφυγας, ο θαλαζοδαρμένος. Λοιπόν, αλλά μπαίνανε αυτοί, τέλος πάντων κάναν μάγκες 5-10. Αυτό ρε παιδιά τώρα το προχθεσινό
είναι τεστ IQ. Δηλαδή, πώς ψηφίζεις εσύ ρε φίλε που το πήρες αυτό και το κάνεις επικόλυση? Και πώς η δική σου η ψήφος έχει ίδια αξία με τις ψήφους κάποιων άλλων ανθρώπων? Θα μου πεις και ποιον άλλον ανθρώπο, δηλαδή κάποιον επιστημόν. Μπορεί και επιστήμονα να το κάνει αυτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πεις ότι είσαι επιστήμονας δεν μπορεί να την πατήσεις έτσι. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά, να ξέρετε. Όταν πάτε και κάνετε λογαριασμό στο Facebook, ουσιαστικά λέτε accept και αποδέχεστε μια σειρά από ψηλά γράμματα, τα οποία έτσι και αλλιώς σημαίνουν και την συγκατάθεσή σας στην δημοσιοποίηση φωτογραφιών. Απ' την άλλη, ξέρετε, υπάρχει μια πολύ ωραία ρύθμιση στο Facebook που λέγεται λειτουργία απορρίτου. Εκεί άμα μπείτε στη λειτουργία απορρίτου, 5 λεπτά αν κάτσετε και το μελετήσετε, έχει τόσα πολλά και ωραία πράγματα για να περιορίσεις το κοινό στο οποίο εκτίθεται ό,τι γράφεις και ό,τι φωτογραφία βάλεις κλπ, που δεν κινδυνεύεται, πιστέψτε με. Από άλλα πράγματα κινδυνεύεται. Πιο πολύ κινδυνεύεται από τα ψηλά γράμματα των τραπεζών παρά από τα ψηλά γράμματα του Facebook. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτο και αξιοπερίεργο το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βγάζει φόρα παρτίδα την προσωπική του ζωή στα social media και την ίδια ώρα, επειδή κάποιος του είπε κάνε αυτή τη δημοσίευση και δεν θα έχεις πρόβλημα, να πιστεύει ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Που, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί έχω βγάλει πάρα πολλά πράγματα προσωπικά στα social media. Λοιπόν, γενικά δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει κάποιος. Λέω άλλος, μη βγάζεις ρε τη φωτογραφία του παιδιού σου, γιατί έχει κάτι παιδεραστές που τα παίρνουν αυτά και τα εκμεταλλεύονται. Ρε φίλε, τι να σε πω, σήμερα το πρωί τη φωτογραφία του παιδιού μου την είδα στον παιδικό σταθμό μαζί με άλλες 200 φωτογραφίες παιδιών που παίζουν και που κάνουν αυτή τη σχολική γιορτή, όπου αν ήταν ανώμαλος ο φωτογράφος ή αν είχε βίτσιο ο φωτογράφος, θα τα είχε πάρει και θα τα έχει κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει πορνογραφικό υλικό μία φωτογραφία ενός παιδιού που χαμογελάει στο φακό? Και πώς εσύ, αν δεν τη βγάλεις αυτήν, θα το προστατέψει το παιδί σου, ενώ κάποιος που τη βγάζει είναι ανώριμος γιατί το εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο? Και βέβαια τα παιδιά μας από τα 13-14 πλέον είναι εκεί έξω και είναι να τρελαίνεσαι μπροστά σε τι κινδύνους είναι, έτσι. Αλλά εσύ, όχι το αποδέχεσαι, το αντιμετωπίζεις για να μην τρελαθείς με ένα στοϊκό τρόπο και έχεις πάντα το νου σου να δεις με ποια παιδιά κάνει παρέα το δικό σου το παιδί, που βρίσκεται να το τσεκάρεις καμιά φορά κλπ. Αλλά το παιδί είναι έξω. Η κόρη μία είναι 13 χρονών. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή άμα τη βάλω εγώ μια φωτογραφία που είμαστε selfie δυο μας και τρώμε παγωτό, κινδυνεύει να την εκμεταλλευτεί κάποιος ανώμαλος? Και δεν κινδυνεύει που είναι 4 ώρες το παιδί κάθε απόγευμα στο πάρκο και παίζει ενδεχομένως με τις φίλες της? Ή που είναι σε ένα άλλο σπίτι μιας πολύ καλής φίλης, αλλά είναι και ένας 18χρονος, 19χρονος ξάδερφος εκεί πέρα? Ή μήπως δεν τα κάναμε και δεν τα περάσαμε και αυτά? Το θέμα είναι και εσύ ο ίδιος πόσο δυναμωμένος είσαι από γνώσεις και εμπειρίες για να μην την πατήσεις όταν θα δημιουργηθεί ο κίνδυνος, και το πώς το κάνεις, το μεταφέρεις και αυτό στο παιδί σου για να μην κινδυνεύει και το παιδί σου. Το Facebook θα το καταστρέψει το παιδί σου? Δείτε αναλογικά πόσος κόσμος παρασύρεται ή σκοτώνεται ή φαλυρίζει, ας πούμε, χάνει την περιουσία του από το Facebook, και πόσο καθημερινά έξω. Δεν το υπερασπίζω με το Facebook, είναι μια τεράστια μπίζνα. Αυτή τη στιγμή το Facebook κοστίζει 200 δις ευρώ. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι ποσό είναι αυτό? 600 δις είναι το συνολικό χρέος της Ελλάδας, η οποία Ελλάδα, καμιά 300 από αυτά είναι άειλα, δεν υπάρχουν δηλαδή, ούτε υπάρχει τρόπος να πληρωθούν κλπ. Και παρακαλάει κάθε 3-4 μήνες και παίρνει επαχθή μέτρα εναντίον των πολιτών της, των Ελλήνων κατοίκων, των Ελλήνων φορολογούμενων, για να πάρει 1 δις και 2 δις. Και ο Ζούκεμπεργκ έχει 200 αυτή τη στιγμή περιουσία, δις. Γιατί τα έχει αυτά τα 200, νομίζετε? Γιατί το Facebook είναι ένα εργαλείο, είναι μια επιχείρηση όπου προβάλλεις πράγματα, κάποια πράγματα για να είναι τυράκι είναι δωρεάν και τα περισσότερα πράγματα είναι επιπληρωμή πλέον. Μπορείς να προβάλλεις ιδέες σου, μπορείς να προβάλλεις τη δική σου προσωπικότητα, να κάνεις μια σελίδα και να βγάζεις λεφτά από αυτό ως καλλιτέχνης, ως και εγώ δεν ξέρω τι διανοητής. Μπορείς να προβάλλεις την επιχείρησή σου και να έχει κόσμο η επιχείρησή σου λεφτά, να δώσεις λεφτά και σε άλλον κόσμο που εργάζεται πλέον
στα social media. Λέω, άλλο τι δουλειά κάνεις, είμαι σύμβουλος στα social media. Πληρώνεται κόσμος αυτή τη στιγμή για να προβάλλει τις επιχειρήσεις μέσω του Facebook και των άλλων social media που είναι επίσης γνωστά. Και τι πιστεύετε εσείς, ότι με το να κάνετε ένα λογαριασμό δεν θα εκτεθείτε όταν ανεβάζετε εσείς οι ίδιοι πράγματα? Δεν θα σας προστατέψει κανένας αν δεν προστατέψετε εσείς τον εαυτό σας. Να ανεβάζετε μόνο αυτά που θέλετε. Όπως είναι εκείνο το παλιό που έλεγε ο άλλος, μη μιλάς. Δεν ξέρεις το μάτι του κόσμου τι είναι. Θα λέτε και θα πράγματα μόνο για τα οποία είστε περήφανοι. Από εκεί πέρα από τι να κινδυνεύετε? Εκτός αν ποιος ξέρει τι ανταλλάσσετε μεταξύ σας στο Messenger και φοβάστε ότι θα βγουν προς τα έξω και κάποιος θα σας έχει στο χέρι και θα σας εκβιάζει. Λοιπόν, απλά πράγματα είναι. Και έχουν όλα μία σύνδεση. Διότι όταν χθες έχεις εσύ αναρτήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, και λες κάτσε καλού κακού, μπορεί και να μην ισχύει, αλλά κάτσε να το βάλω, μην και έχουμε πρόβλημα. Μετά ρε φίλε, τι να σε μιλήσω εγώ για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για το πώς την προκάλεσε? Να σου μιλήσω για τον ΠΑΟΚ και να σου πω για ποιο λόγο δεν πρέπει να γκρινιάζεις, ας πούμε, που ο Τζαβέλας παίζει στον ΠΑΟΚ ή που ακόμα δεν έχουν γίνει οι μεταγραφές που εσύ θέλεις και πήραμε τον Μπίσεσβαρ αλλά δεν πήραμε τον Ματέους? Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά αν το έχεις κάνει αυτό ή έχεις αναρτήσει ότι σως πριν από 2 ώρες τρομοκράτες του ΙΣΙΣ μοιράσανε αντιχριστιανικά φυλάδια στην Ευκαρπία. Το διάβασα αυτό. Και αν εσύ το έχεις δημοσιεύσει αυτό στο προφίλ σου, πώς να μην θεωρήσω ότι είσαι αφελής, ότι δεν μπορώ να κάνω συζήτηση μαζί σου? Πρέπει να μου το αποδείξεις με κάποιο τρόπο ότι δεν είσαι αφελής. Και όταν τα κάνεις αυτά, ρε φίλε, έχεις άξιος της μοίρας σου μετά από ένα σημείο και μετά. Και έρχεται ο άλλος και λέει 1000 μνημόνια μας αξίζουν μέχρι να δύσει ο ήλιος. Αυτά έτσι για την χθεσινή ιστορία που μετά έγινε απίστευτο τρολάρισμα, έτσι. Δηλαδή το τι γράφουν οι άλλοι και σας κάνουν πλάκα, δηλαδή εσάς που το ανεβάσατε, είναι απίστευτο. Και έχουν δίκιο, καλά να πάτε. Θα την ακούσετε την καζούρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την ακούσετε. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε, η Ελένη Μπούντου θα μας πει για ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τα γραφικά. Και αν είμαστε τυχεροί, θα βγάλουμε και ένα συνάδελφο που γνωρίζει καλά και τον παίχτη και το πρωτάθλημα και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Από την άλλη, θα δούμε τι γίνεται με τον Κρέσπο, ο οποίος μένει το τυπικό σήμερα 1 Ιουλίου να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Άλλα νέα από την προπόνηση σημαντικά που με την προσθήκη του Μπίσεσβαρ πραγματικά χαρήκαμε χθες. Τι έγινε με τα εισιτήρια των ανέργων που δόθηκαν χθες και που ήδη ενημερώνεται ο κόσμος, και άλλα πράγματα που αφορούν τα έργα στη Μεσύμβρια, την πολιτική του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής σε κάποιους κακοήθεις που με την πρώτη ευκαιρία δημοσιεύουν πράγματα και καταφέρονται εναντίον και του μελομεγαλομετόχου αλλά και της εταιρείας συνολικότερα. Και όλα αυτά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μόνο με Άκη Αξιλούλου στο μικρόφωνο αυτό το 2ωρο. Και μόλις ξεμπερδέψουμε και με την Ελένη, ειδικά για το δεύτερο μέρος της τηλεφωνικής, θα έχουμε της εκπομπής μας, θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, θα συζητήσουμε και θα πούμε και για αυτά που σας λέω εγώ τώρα, αλλά και για τον ΠΑΟΚ που οραματιζόμαστε τη σεζόν 16-17. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, μεσημέρι Παρασκευής, η ώρα έχει πάει 1:20. Είναι το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στους δέκτες σας, με Άκη Αξιλόγλου στο στούντιο, αλλά με όλους τους συναδέλφους έτσι να είναι στις επάλξεις και να είναι έτοιμοι να μας μεταφέρουν και πράγματα πραγματούδια. Η Ελένη Μπούντου είναι αυτή που θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας και θα μας δώσει πληροφορίες για ένα μεταγραφικό στόχο. Θα μας πει τι εννοούμε όταν γράφουμε ότι ο Ιβάν δεν κάνει πίσω και ότι θα προχωρήσει κάποιες δικαστικές κινήσεις εναντίον ανθρώπων που τον έχουν συκοφαντήσει άσχημα όμως, έτσι, που έχουν καταφερθεί εναντίον του με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Μέχρι να κάνουμε αυτό, να πω ότι έχετε τη δυνατότητα μέσω της SMS-χέρας μας και των μηνυμάτων να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 να πάτε στη Μόνη Λαζαριστών και να ακούσετε τους Pink Martini. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο 54526, 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Γράψτε FM και ενώ είπαμε όνομα τεπώνυμο, γράψτε και Pink Martini, αποστολή στο 54526. Μαζί με αυτά γράψτε και ό,τι άλλο θέλετε έτσι για τα του ΠΑΟΚ, διότι μετά τη μία θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και αυτά που θα μας έχει πει η Ελένη θα είναι αρκετά για να δώσουν σε τίτλους αρκετές συζητήσεις, αρκετά θέματα σε αυτά που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Και
Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την ομάδα μας στο Facebook. Το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 είναι ομάδα. Κάνετε ένα αίτημα για να μπείτε στην παρέα. Είτε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος είναι μέλος της ομάδας μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημά σας και αμέσως μπορείτε και να σχολιάζετε και να παρακολουθείτε και το τι δίνουμε κλπ. Λέει ο Κώστας Ευθυμιάδης, λέει, γιατί ανεβάζω μια φωτογραφία εγώ και λέω ότι μπορείτε και να κερδίσετε πρόσκληση για τους Pink Martini. Λέει, έχουμε την άδεια του Facebook ή θα μας πάνε μέσα. Όχι, δεν μας πάνε μέσα, Κώστα. Έχουμε την άδεια. Όπως επίσης αυτό που έλεγα στην αρχή, δηλαδή το σχόλιο περί αυτής εδώ της χαζομάρας μας έχει πιάσει και αμάσιτα αναπαράγουμε πληροφορίες τρολ που κυκλοφορούν στα social media. Λέει ένας φίλος από κάτω, ο Βασίλης, αγαπητές μου επαφές, διάβασα πως για να γίνει επίσημο έγγραφο αυτό που ανεβάζουμε όλοι, για να μην δημοσιοποιούνται τα στοιχεία μας, πρέπει να υπογράψετε και κάτω δεξιά στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο και να σφραγιστεί σε ΚΕΠ η εν λόγω υπογραφή. Αλλιώς και να το έχεις δημοσιεύσει δεν μετράει. Και ο Βασίλης λέει, καλό μήνα παιδιά. Ο Θωμάς λέει, παιδιά, ο Μπαράλες μας κάνει. Έμεινε ελεύθερος από την Τουρκία. Η χαζομάρα σε όλο το μεγαλείο, λέει ο Κώστας. Καλό μήνα να έχουμε για αυτά που συζητούσαμε. Είπαμε FM και ενώ ονοματεπώνυμο Pink Martini στο 54526. Έχω αρκετούς φίλους που με ρωτούσαν τι έχετε ρε, εκεί στη Μόνη Λαζαριστών. Θα έχετε τίποτα ενδιαφέρον φέτος το καλοκαίρι? Λέω, θα έχουμε Pink Martini. Και ποιοι είναι αυτοί οι Pink Martini και όλο κάτι τέτοια φέρνετε. Τα λένε, σε κράζουνε και μετά ρε. Τελικά αυτή είναι γνωστή, λέει. Ένας φίλος μου θέλει να πάει. Μπορείς να κάνεις κάτι? Όχι, ρε, δεν θα κάνω κάτι. Θα τα δώσω εδώ στα παοξάκια του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 που θα μας πείτε και ποιοι είναι οι Pink Martini. Άλλο. Ο Αλέξανδρος ο Σαλαμές μου λέει τις προάλλες, θα φέρω, λέει, εισιτήρια για αυτό το μαλλιάτσι. Μαλλιάτσες cooking. Τον κράζω εγώ. Του λέω, ποιος είναι αυτός ο μαλλιάτσις, ρε? Και λέει η κόρη μου που είναι 13 χρονών, ρε μπαμπά, ο μαλλιάτσις, αυτός είναι YouTuber. Άκου τώρα, υπάρχει έκφραση YouTuber. Είναι πλέον επάγγελμα. Δηλαδή, θα πηγαίνεις στον ΟΑΕ και θα κάνεις έναρξη επιχείρησης. Και πώς λες, ζαχαροπλάστης, δημοσιογράφος κλπ. Θα λες YouTuber. Και θα λένε, εννοείται να σας ανοίξουμε την επιχείρηση, διότι καθημερινά εγγράφονται στα μητρώα μας οι YouTuber. Είναι νέα δουλειά, νέο επάγγελμα. Πώς λέμε, επάγγελματα που χάνονται. Είναι επαγγέλματα που παρουσιάζονται, είναι ο YouTuber. Λέει ο Αλέξανδρος, που είναι γκουρού σε αυτά, λέει, θα σου φέρω εισιτήρια για αυτόν τον Μαλλιάτσι. Ποιος είναι ο Μαλλιάτσις? Λοιπόν, ο Μαλλιάτσις, σας πληροφορώ, είχε χθες αυτό το happening στο Αριστοτέλειο και ήταν τα 14χρονα και τα 16χρονα ουρές απ' έξω. Ήτανε ζίγκα το θέατρο. Με 9 ευρώ εισιτήριο, έτσι. Όχι τίποτα 5 ή 4. Και ο τύπος τι έκανε, ο YouTuber αυτός, μαγείρευε και μαγείρευε κάνοντας πλάκα χαβαλέ. Δηλαδή έλεγε πώς να μαγειρέψετε κοτόπουλο από τα KFC. Και έπαιρνε το κοτόπουλο όπως ήταν το στήθος, έβγαζε το παπούτσι του, μπαμ μπαμ το βαρούσε για να το κάνει πανέ το κοτόπουλο. Με το βρώμικο το παπούτσι. Και πρέπει να το πιάσεις το υπονοούμενο, έτσι είναι χιούμορ όλο αυτό. Ότι γενικά μην τρώτε junk food, διότι έχει θέμα. Αυτός εδώ ο YouTuberας, εχθές μας την είπε να πούμε, διότι το γέμισε το θέατρο αυτό που έλεγα εγώ, ότι ποιος είναι αυτός. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, ρε φίλε, γιατί είσαι μεσόκοπος πλέον. Άιντε, σιγά σιγά να του δίνεις από τα πράγματα. Εδώ τα 16χρονα και τα 14χρονα ξέρουν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, είπα περίπου τις νομικές κινήσεις που ετοιμάζεται να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης εναντίον όσων τον συκοφάντησαν το προηγούμενο διάστημα. Αν θυμάστε, ήταν χοντρά πράγματα. Ένα πρέπει να ήταν αυτό το άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Έτσι, ο οποίος, εντάξει, σε διατεταγμένη υπηρεσία είπε πολύ χοντρά πράγματα εναντίον του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ και μάλιστα επώνυμα κλπ. Και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει κατατεθεί μήνυση και δεν κάνει πίσω ο μεγαλομέτοχος. Επίσης, έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον εφημερίδων που συστηματικά καταφέρονται εις βάρος του και σε προσωπικό αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Πολύ απαξιωτικά για όλα τα πράγματα που κάνει. Και μάλιστα, αυτό που έτσι στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ένα τελευταίο κρούσμα που τον ενέπλεξε σε μια υπόθεση με σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που αυτό το σούπερ μάρκετ, αυτή η αλυσίδα, αν προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται, αφήνει χιλιάδες κόσμο στο δρόμο και είναι κρίμα να πέσεις και με τον πόνο του άλλου και να εμπλέκεις σε εξελίξεις επιχειρηματικές που αφήνουν κόσμο και κοσμάκι ανεργό και που αφήνουν και ένα σωρό επαγγελματίες με το να μην έχουν πάρει τα λεφτά τους.
από αυτή την αλυσίδα, να εμπλέξει έναν άνθρωπο που έχει έρθει στην Ελλάδα και εδώ σε, μέσα σε 4 χρόνια έχει αφήσει, να πω εγώ, 80 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό που κανείς δεν μπορεί να του προσάψει είναι καθυστερήσεις σε πληρωμές ή ότι έχει ξεγελάσει κάποιον, του έχει πει άλλα και του έχει δώσει άλλα κλπ. Ο άνθρωπος αυτός που πληρώνει τους πάντες, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί απαράδεκτο το να τον εμπλέκουν σε ενδεχόμενες υποθέσεις που βρωμάνε από την κορυφή ως τα νύχια. Γι' αυτό λοιπόν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει αφήσει προς τα έξω να εννοηθεί ότι όποιος από εδώ και στο εξής κάνει κάτι παρόμοιο, δεν είναι, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, έτσι. Έχουμε τρόπους, αυτή η κοινωνία έχει τρόπους να διεκδικήσει το δίκιο σου αν πιστεύεις ότι το έχεις. Αυτός πια που είναι τόσο μάγκας που βάλει εναντίον και επώνυμα μάλλον, μάλιστα θα υποστεί και τις κυρώσεις που αν αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν έκανε κάτι μεμπτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, χρήματα για να πληρωθούν νομικοί να κυνηγήσουν αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν. Να δω οι άλλοι πώς θα δικαιολογηθούν για όλα αυτά τα απίστευτα, τα τέρατα τα οποία έχουν πει το τελευταίο διάστημα εναντίον του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ. Αντίστροφη μέτρηση και για την αναχώρηση στην Ολλανδία, στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το μενού της σημερινής μέρας είναι και αυτό βαρύ και οι ποδοσφαιριστές του Ίβιτς έχουν μπει για τα καλά σε αριθμούς προετοιμασίας. Το πρωί της Δευτέρας φεύγουν για Όστερμπεργκ και είναι οι τελευταίες μέρες των προπονήσεων. Είδαμε χθες τις φωτογραφίες, έπεσε πολύ υδρότας. Σήμερα έχουμε 2 προπονήσεις. Το πρωί έγινε ήδη, τα παιδιά λίγο ξεκουράζονται και το απόγευμα θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας σε 2 γκρουπ. Από ό,τι μας ανακοινώνει η ΠΑΕ, μυϊκή ενδυνάμωση θα περιλαμβάνει το κυρίως μενού. Αυτό θα είναι το βασικό, δηλαδή θα καταπιούν χιλιόμετρα, θα κάνουν πολλές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με αντοχή και θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους έτσι ώστε την Δευτέρα το πρωί να φύγουν για την Ολλανδία. Εκεί κάπως θα δροσίσει το πράγμα, αλλά θα ξεκινήσουν τα ψηλά γράμματα της προετοιμασίας. Αυτό που όποιος είναι έμπειρος και είναι 30 φεύγα, προσπαθεί και να αποφύγει. Βλέπω ότι λίγοι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ θα αποφύγουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και αυτοί που δεν θα το αποφύγουν δεν θα είναι επίτηδες. Θα είναι γιατί, είπαμε, είναι αυτά τα μεγάλα ονόματα τα οποία τώρα είναι λίγο νωρίς να συζητάμε να τα κλείσουμε, αλλά εκεί προς το τέλος και αφού έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον την πρώτη σειρά αγώνων, θα είναι ακόμη πιθανότερο. Μην ξεχνάμε ότι εχθές προπονήθηκε ο Μπίσεσβαρ, ότι σήμερα αναμένεται και επίσημα στα ασπρόμαυρα ο Κρέσπο, του οποίου η παρουσία είναι δεδομένη στα του ΠΑΟΚ, απλά τηρώντας ένα fair play σκέφτηκαν και ο ΠΑΟΚ και η Άστον Βίλα να μην τον ανακοινώσω στις 30 του μήνα, διότι έχει δανειστεί ως τις 30 Ιουνίου στη Ράγιο Βαγεκάνο, οπότε θα ήταν λίγο unfair, όχι ότι θα είχε καμιά ουσία, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις πως μπορεί ο παράγοντας μιας ομάδας να αντιμετωπίσει αυτό, το ότι έναν παίχτη τον έχει μέχρι τις 30 Ιουνίου και εσύ τον παρουσιάζει εκείνη τη μέρα. Σήμερα αναμένεται και τυπικά, λογικά θα τον δούμε και σε φωτογραφίες στην απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, όλα αυτά αργότερα, αλλά να ξέρετε ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι έχει μπει σε σωστή λειτουργία, έτσι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται πυρετωδώς και παράλληλα και στο μεταγραφικό κομμάτι γίνονται πολλές επαφές, βγαίνουν κάποιες πληροφορίες. Εγώ λέω μακάρι να μην βγαίνουν πληροφορίες, να μην βγαίνει κανένας, έτσι, και να μην ξέρουμε τίποτα για παίχτες ενδεχόμενους, να μην βγάζουμε την Ελένη Μπούντου να μας λέει για το προφίλ κάποιου ποδοσφαιριστή, παρά μόνο όταν αυτός θα έχει ανακοινωθεί και εκεί να τη δω εγώ την Ελένη Μπούντου, πώς θα βρει ωραία βιντεάκια να μας ανεβάσει ή πώς θα μας βρει ανθρώπους που έχουν παίξει συμπαίχτες με τον ποδοσφαιριστή να μας πούν για αυτόν, αλλά με κλεισμένη τη μεταγραφή. Διότι η μεταγραφή που μαθαίνεται πριν κλείσει, μόνο κακό μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ και απορώ πια. Γιατί εγώ είμαι καινούριο στο χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Πόσο τόσο πια τρελαίνεστε με το να μάθετε πριν γίνει κάτι ότι θα γίνει. Άστο να γίνει, μην τον κατεμοιάζεις. Ελένη Μπούντου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Θα μιλάμε για ονειρικά καλοκαιριάκι. Ναι. Να μιλάμε έτσι. Κατόπιν μεταγραφών. Εννοείται, ρε φίλε, αυτό έχει νόημα. Και εκτός καλούς, έτσι. Διότι είναι μη τάξης του παιδιού, πώς λέμε, του Άγιου Κερί και του παιδιού παιχνίδι. Και ο Παοξής είναι ένα παιδί. Και του Παοξή μεταγραφή. Ναι, ρε φίλε, του τάζει τώρα ότι θα έρθει ο Ντιντιέ Ντιγκάρ της Μπέτης. Και άμα δεν έρθει η Ελένη Μπούντου. Άμα δεν έρθει, θα είναι ακόμη, θα είναι μια περίπτωση, αλλά ματέους. Ήρθε, δεν υπέγραψε, ξεχάστηκε. Σωστά. Λες να ξεχαστεί.
Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καραμάνο, ο οποίος εργάζεται στον Καζέτα και είναι ειδικός στα της Ισπανίας και θα μπει και αυτό στην κουβέντα μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Γεια σας. Έχετε πέσει στην περίπτωση γιατί είμαι και μπέτης κιόλας. Οπότε έχω παρακολουθήσει αρκετά πολύ συγκεκριμένα, ναι, θέλοντας και μία. Ξέραμε ποιον βγάλαμε και γι' αυτό κιόλας εγώ ήθελα συγκεκριμένα εσένα να βγάλουμε. Είσαι ένα άνθρωπος ο οποίος τον ενημέρωσε για το όνομα του DJ Dinkaro, που ακούγεται εδώ για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο Γιώργος με διόρθωσε στο πώς ακούγεται. Είχαμε μια έτσι ψηλή διαφωνία εντός εισαγωγικών. Εγώ νόμιζα Dinkaro, ο Γιώργος μου έλεγε Dinkaro. Τέλος πάντων το βρήκαμε. Η ουσία είναι να μάθουμε λίγα πράγματα γι' αυτόν. Κοίταξε, αν ήταν ηθοποιός, έχει εξαιρετικό όνομα τεπώνυμο. DJ Dinkaro, πρωταγωνιστή στη νέα ταινία του ΠΑΟΚ. Γεράντε Παρτιέ και τέτοια. Έτσι, μπράβο, ναι. Κοίτα, υπάρχουν δύο απόψεις για τον Dinkaro. Είναι αντικρουόμενες λίγο έτσι, η εικόνα. Έχει τρομερά καλό παρελθόν. Δηλαδή το βιογραφικό του είναι σούπερ. Αν το δεις μόνο έτσι, αν δεις μόνο το γράμμα που λέμε. Έχει σούπερ εμπειρία. Έχει παίξει στην Παρί, έχει παίξει στην Premier League. Δηλαδή το 2008, αν θυμάμαι καλά, η Middlesbrough είχε δώσει και καλά λεφτά, γύρω στα 5 εκατομμύρια για να τον πάρει. Αυτό ήταν το πικ της καριέρας του. Μετά για κάποιο λόγο είχε πτώσει. Βασικά για τραυματισμούς. Έχει θέμα με τους τραυματισμούς μυϊκούς. Στην Πέτης, δηλαδή τους 4 πρώτους μήνες, έβγαλε 4 μυϊκούς τραυματισμούς. Ήρθε στην κατάλληλη ομάδα, έρχεται. Άμα έρθει στον ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ναι. Που έχει ούτως ή άλλως θέμα. Αυτή το γήπεδο, τι λέγανε πέρσι, το προπονητικό κέντρο, έτσι. Τα πάντα. Από πότε που διάβαζα. Το κέντρο, το γήπεδο, όλα. Ναι, έχει παίξει λίγο πέρσι στην Πέτης, τον είχαν πάρει ελεύθερο. Τον ήθελε ο Πέπε Μέλ, θυμάμαι, τα τελευταία δύο χρόνια όλο τον ζήταγε και ήταν να δώσουν και λεφτά πριν δύο χρόνια στιγμή. Εκείνος για κάποιο λόγο είχε. Εμπειρία στην Ισπανία. Συγγνώμη, η Πέτης ήταν η πρώτη του εμπειρία στην Ισπανία. Η Πέτης είναι η πρώτη του εμπειρία στην Ισπανία, ναι. Έχει πάει από την Ισ, ελεύθερος. Τον ήθελε ο Πέπε Μέλ, θυμάμαι, δύο χρόνια συνέχεια γράφανε το όνομά του, επειδή παρακολουθώ πολύ με την Πέτης στην ιστορία. Δύο χρόνια γράφανε ότι τον ήθελε, αλλά εκείνος είχε ανανεώσει με την Ισ, δεν ήθελε να φύγει κάτι, το φοβήθηκε με την Πέτης, γιατί είναι και λίγο σαν σέρι Πέτης τα τελευταία χρόνια, κατεβαίνει. Τώρα ανέβηκε, φέτος ανέβηκε. Όχι, η Πέτης είναι. Ήταν. Πέτης την ημέρα, ουσιαστικά, έπαιξε λίγο, έπαιξε 8 μάτς. Το καλό που έχει βέβαια, αν είναι υγιής και δεν έχει έτσι τα μυϊκά τα προβλήματά του, είναι ότι εκτός από εξάρι, αυτό που λέγανε οι παλιοί, το καθαρό αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας, στο center back. Και παίζει καλά εκεί γιατί ξέρει μπάλα, δηλαδή θα την κατεβάσει, θα βγάλει την ομάδα ωραία μπροστά, δεν είναι. Και εκεί πονάει ο πάγος. Να τη διώχνει τα κουντουρού. Ναι, παίζει μπαλίτσα κάτω. Το θέμα είναι να είναι υγιής, να είναι καλά. Είναι και σε ηλικία που ή θα το φτιάξει αυτό το πρόβλημα ή θα τον πάρει τελείως από κάτω. Είναι 29 χρονών και ήδη έχει τα θεματάκια του. Γιώργο, φέτος γιατί δεν έπιασε στην Πέτης, λόγω τραυματισμών, ανταγωνισμών? Ναι, του λέω τους 4 πρώτους μήνες έβγαλε 4 μυϊκούς τραυματισμούς, οπότε δεν μπορούσε να πιάσει ρυθμό. Και στο κέντρο είχαν τον Ενδιαγέ, που έτσι είχε ένα σενεγαλέζο Γάλλο, που είχε πολλά φυσικά προσόντα, πολλά τρεξίματα, είναι ψηλός. Και είχε σταθεροποιηθεί. Οπότε κάποια στιγμή άρχισε να παίζει τα λίγα παιχνίδια που έπαιξε περισσότερο στο κέντρο της άμυνας. Που η Μπέτης γενικά είναι μια ομάδα που είχε προβλήματα με την άμυνα και τον πήρε και αυτόν η κάτω βόλτα. Εμείς από το λίγο που ξεψαχνίσαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι η Μπέτης τον παραχώρησε και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2018. Δεν ξέρω οι δικές σου πληροφορίες τι λένε, επειδή σε καθημερινή επαφή. Θυμάμαι που διάβαζα πριν λίγο καιρό ότι θέλει να φύγει και αυτός γιατί δεν παίζει. Δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν βρήκε και αυτός το χώρο και το χρόνο που ήθελε εκεί πέρα, οπότε προφανώς θέλει να αποχωρήσει. Βέβαια το θέμα είναι αν θα αποχωρήσει ως ελεύθερο σάκι ή αν θα αξιώσει χρήματα η Μπέτης για την παραχώρησή του, παύλα πώλησή του. Αυτό το οποίο προκύπτει από πλευράς ΠΑΟΚ είναι ότι οι άνθρωποι του δικεφάλου έχουν τις διαβεβαιώσεις ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος και πάνω εκεί γίνονται οι όποιες συζητήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Ο Μπέτης είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, αλλά μένει να δούμε αν και εφόσον η Μπέτης στηρίζει αυτά τα οποία έχουν προσυμφωνηθεί με τον ΠΑΟΚ αναφορικά με τα χρήματα που θα αξιώσουν ή όχι τελικά για την απόκτησή του. Γιώργο, εγώ το μυαλό μου
επειδή θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρη στα αμυντικά χαφ, πάει στην περίπτωση Σκάντζας με τον Κάτσε, ο οποίος μάλιστα έχει και μεγάλη άδεια από τον ΠΑΟΚ, και πάει το μυαλό μας ότι πάει για παραχώρηση. Είναι αντικάτσε, έχει τέτοια στοιχεία ή έχει άλλα στοιχεία σαν αμυντικό χαφ? Είναι πιο δημιουργικός, είναι πιο προσεκτικός στα αμυντικά του, καθήκοντα τα παίζει. Τι σόι δηλαδή αμυντικό χαφ είναι? Στα καλά του ήταν εξαιρετικός, δηλαδή κατέβαζε την μπάλα, δεν έβγαζε την ομάδα μπροστά. Ήταν εξάρι, αλλά ήξερε μπάλα, ξέρει μπάλα. Εάν δεν το προδίδει το σώμα του και μπορεί να βγάλει τη σεζόν, δηλαδή μπορεί να χτίσει η ομάδα πάνω του και να βγάλει τραυματισμούς, από τον Κάτσε έχει υπάρξει σαφώς πιο δημιουργικός. Σίγουρα όμως στην ηλικία που είναι ο Κάτσε και με το physical που έχει, που είναι πολύ καλύτερα από του Ντιγκάρ αυτή τη στιγμή, με τον Κάτσε ξέρεις ότι θα τρέξει, είναι πιο σκυλή που λέμε, ας πούμε, για τη θέση. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντιγκάρ δεν θα μπορεί να το καλύψει στη φάση που είναι αυτό αντίστοιχα. Απλά ξέρεις ότι θα σου βγάλει και πιο ωραία την ομάδα μπροστά. Ναι. Και το κασέ του περίπου πόσο είναι, πόσα έπαιρνε, ας πούμε, εκεί ξέρουμε περίπου? Το κασέ του ακριβώς δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 700.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Απλά γι' αυτό που έλεγε πριν η Ελένη, αυτό που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι από τη στιγμή που τον πήρε ελεύθερο η Μπέτης και από τη στιγμή που δεν τη κάνει ή και αυτός δεν είναι ευχαριστημένος, νομίζω ότι μπορεί να τον δώσει ελεύθερο για να γλιτώσει και το ποσό του, να τα δώσει καπαλού. Άνα, μπράβο. Δεν περισσεύουν, είναι ομάδα δηλαδή που τα έχει μετρημένα πολύ. Γιώργο, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Μπέτης? Έτσι, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, ναι, έχει αλλάξει η ιδιοκτησία η Μπέτης εδώ και κάποια χρόνια και γενικά έχει περάσει μέσα από διάφορες διαδικασίες, ακόμα και το να έχει υπηρεσιακή διοίκηση, ήταν να γίνει ορισμός κάποια στιγμή από τράπεζες, τελικά το γλίτωσε αυτό. Γενικά ναι, έχει θέματα, δεν μπορεί να ανοιχτεί. Ναι. Σε ρωτάω γιατί υπό αυτό το πρίσμα υπάρχει λογική του να θέλεις να απαλλαγείς από συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν πρόσφεραν? Όχι, όχι, τα έχει μετρημένα πολύ τα κουκιά της η Μπέτης. Δεν μπορεί να πληρώνει 800 χιλιάρικα ή ένα εκατομμύριο σε παίχτη που δεν θα είναι βασικός. Ακριβώς. Είναι δηλαδή το, αυτό εδώ το ότι αφού δεν τον αξιοποίησε πέρσι, σου λέει γιατί να μην τα δώσω αυτά τα λεφτά σε έναν άλλο παίχτη που θα μου κάνει περισσότερο. Ναι, το κέρδος της Μπέτης είναι αυτό. Ναι, αφού δεν πληρώσαμε. Χωρίς τύψεις. Ακριβώς. Γιώργο, να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσύ, σαν ένα συνάδελφος που είσαι στην Αθήνα και που έτσι με πιο αντικειμενικό τρόπο βλέπεις τα πράγματα, τα μεταγραφικά. Μέχρι στιγμής, πώς αξιολογείς τον ΠΑΟΚ στις κινήσεις που έχει κάνει μεταγραφικά και επίσης τι εικόνα βλέπεις να έχουν οι ανταγωνιστές? Άνθρωποι που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό ή που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, για αυτό που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ομάδες πλέον ψωνίζουν από πιο χαμηλό ράφι τελευταία χρόνια λόγω κρίσης κτλ. Οπότε στο ευρύ κοινό οι περισσότερες μεταγραφές που κάνουν όλες οι ελληνικές ομάδες είναι λίγο πολύ άγνωστοι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι που κάποτε έφερνε ο Άρης, τον Αμορόζο, ο ΠΑΟΚ, το Γκαλάτζε, που τους ξέραμε, ας πούμε, ή ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός αντίστοιχα. Οπότε οι περισσότεροι παίχτες που αγοράζουν οι ομάδες πρέπει να κάτσουν να διαβάσει τα βιογραφικά τους ή... Μιλάμε τώρα για το μέσο οπαδό, έτσι, για το μέσο αναγνώστη. Δεν τους ξέρει. Αυτές και όμως για όλες τις ομάδες και της Αθήνας εννοείται. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αυτό που δείχνει μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι πιο δραστηριοποιημένοι στις μεταγραφές. Mm. Οπότε δείχνει ότι έχει ένα πλάνο. Δεν ξέρω αν θα του βγουν ή αν είναι καλές οι επιλογές του, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια λογική στην οποία βαδίζει. Αφού άνοιξε τη συζήτηση ο Άκης, να θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι το Γιώργο, μιας και τον έχουμε. Μισό λεπτό λίγο, Ελένη. Άμα τον κρατήσουμε ακόμα λίγο τον Γιώργο, να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι και επιστρέφουμε. Ναι. Η ώρα είναι μία. Δες στο Euro παρέα με το Loco Grill. Παρήγγειλε σήμερα τις αγαπημένες σου γεύσεις, πες Libero Euro, Libero Euro και πάρε τρελή έκπτωση 15% στην παραγγελία σου. Loco Grill 77-10-96. Libero Euro και βάλε γκολ στην απόλαυση. It's Mendur. Ρέιτζι. Πάτσο. Τρελό. Loco. Φρενέζα. Νεμπούν.
Όπως και να το πεις, εδώ θα φας τα τρελά σου. Loco Grill. Δοκίμασε νέες γευστικές εμπειρίες και χάσε το μυαλό σου. Δοκίμασε τα Olympian Sandwich με τρελούς συνδυασμούς σε υπερχορταστικό μέγεθος. Και ό,τι πιο τρελό σκεφτείς, στο Loco Grill θα το βρεις. Κοσμάε το Λου 25, Εύοσμος. Τηλέφωνο Delivery 2310-771-700. Loco Grill. Καίγεται για σένα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι θα ρωτούσε κάτι η Ελένη τον Γιώργο. Έλα, Ελένη. Αφενός θέλω να το ρωτήσω για την μεταγραφή του Κρέσπο. Δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος εικόνα από τον ποδοσφαιριστή, από τον Ισπανό στόπερ, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί και να ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ εντός της ημέρας. Και αφετέρου, πώς βλέπει ο ίδιος την στροφή του ΠΑΟΚ εντός εισαγωγικών στην ισπανική αγορά, δεδομένου ότι υπήρχαν πάρα πολλά ταξίδια και του Προέδρου και των επιτελών του δικεφάλου στην Ισπανία και στροφή γενικότερα προς την ισπανική αγορά. Αν ταιριάζει όλη αυτή η φιλοσοφία και το μοντέλο σε ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το Κρέσπο φέτος δεν τον είδα πολύ, δεν έπαιξε πολύ, αλλά γενικά έχω καλή εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από τους παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικότερα οι Ισπανοί center back ξέρουν μπάλα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Μια μεταφή Ισπανού στέπερ δεν πολύ μαζική και δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ του Ινίγο Λόπεθ. Ναι. Καήκαμε λίγο από Ινίγο Λόπεθ εμείς, γι' αυτό είμαστε λίγο πιο φλακοί. Ισχύει, είμαστε λίγο πιο... Ναι, εντάξει. Που βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Λόπεθ... Ο Παναθηναϊκός πήρε το Σέρχιο Σάντσεφ για παράδειγμα, ο οποίος στη Μάλαγα είχε κάνει το μερό πράγμα, δηλαδή πριν λίγα χρόνια είχε φτάσει μια ανάσα από τα ημιτελικά του Champions League με τη Μάλαγα που κλείστηκαν την Τόρτ. Και τώρα τον πήρε η Ρουμπίν Καζάν που δίνει λεφτά γενικώς. Στον Παναθηναϊκό έφυγε ο πετυχημένος από τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε. Ναι, δεν βγήκε στον Παναθηναϊκό, έβγαλε τραυματισμούς, είχε πρόβλημα. Αυτός δεν είναι καλός παίκτης. Ξέρεις τι γίνεται και μετά πάνε κάπου αλλού όπου υπάρχει καλύτερο περιβάλλον, έχει μια άλλη δυναμική η ομάδα κλπ. Και βγάζουν μάτια και τραβάμε τα μαλλιά μας. Οπότε δική μας ευθύνη είναι να τους κάνουμε τους παίχτες να παίξουν. Έτσι. Η λειτουργία της ίδιας ομάδας. Όταν η ομάδα είναι καλή και ο παίχτης που έχει τα στοιχεία θα τα βγάλει. Δεν είναι, είναι νομοτελειακό ποδοσφαιρικά. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που είναι η ομάδα που σκοπεύει φέτος να κάνει προαυτισμό, γενικά θέλει να το κάνει, αλλά φέτος, ερχόμενος από πέρσι έτσι, που τα πήγε καλά στο φινάλε και θέλει να πάει ένα βήμα παραπάνω, αν υποθέσουμε ότι θα κάνει πρωταθλητισμό καθαρό, χρειάζεται ένα center back που να ξέρει μπάλα και να βγάζει την ομάδα από πίσω σωστά. Δεν παίζει άμυνα, θα παίζει επίθεση. Θα πρέπει να πάρει τα παιχνίδια. Οπότε ο Κρέσπο σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι καλά. Είναι καλά. Θα τον δούμε. Τώρα για τη στροφή στην ισπανική αγορά. Η ισπανική αγορά είναι μια φτηνή αγορά σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις άκυλο. Για να πάρεις καλό Γερμανό πρέπει να πληρώσεις. Οι Ισπανοί κάνουν τα τελευταία χρόνια τρομερές εξαγωγές παιχτών. Έχουν γίνει οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης όσον αφορά τις εξαγωγές. Γενικά το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι στην κορύφωσή του ιστορικά, από τις μικρότερες κατηγορίες μέχρι την εθνική ομάδα των ανδρών. Βλέπουμε ότι φεύγουν συνέχεια παίχτες, πάνε οι καλοί παίχτες πάνε στο εξωτερικό και συνέχεια υπάρχει παραγωγή από πίσω. Και η Πριμέρα μένει ανταγωνιστική. Δεν μιλάω για τη Ριάλ και την Παρσελόνα, μιλάω για τις πιο μικρές ομάδες. Οπότε είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Ναι. Έχει αυτή τη λογική. Είναι τώρα Άγγλο που να πάρεις. Οι Άγγλοι ακόμα και στην τρίτη κατηγορία παίρνουν 500, 600, 300, 200 χιλιάδες λίρες στην τρίτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει. Να έρθει στην Ελλάδα. Δεν φεύγουν από τον Ιτσί. Και δεν φεύγουν, ναι. Έχουν αυτό το υπεροπτικό που είναι η πραγματικότητα. Αυτό ότι ρε φίλε που να φύγω. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι η συνθήκη. Ούτε στην Πριμέρα φεύγεις εύκολα. Ο Στέρλινγκ, ας πούμε, ο Στέρλινγκ της Manchester City που είδαμε και στο Euro ότι δεν μπορεί να. Είναι αυτό που λέμε γατί. Κόστησε 64 εκατομμύρια ευρώ στη City για να το πάρει. Ναι, ναι. Υπεραξία. Δεν είναι ούτε υπερβολικά για 20. Πράγματα. Δηλαδή ναι. Μεταξύ τους αυτοί δίνουν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε είναι δύσκολο. Είναι, ναι, υπάρχει υπεραξία και δεν βγαίνουν από εκεί, δεν φεύγουν. Οι Ισπανοί λόγω κρίσης, λόγω υπερπαραγωγής ταλέντων, λόγω είναι διαθέσιμοι. Σε πιο χαμηλό budget και ξέρεις ότι θα πάρεις κάτι. Οι Ισπανοί παίζουν μπάλα και στις πιο μικρές κατηγορίες, άμα παρακολουθήσει κάποιος, δεν έχουν το physical των Άγγλων ή το αμυντικό των Ιταλών. Παίζουν μπαλίτσα. Είναι. Έχουν στρωμένο παιχνίδι. Μαθαίνουν έτσι να παίζουν από μικρή. Ωραία, ρε Γιώργο. Ωραία. Ελένη, έχεις κάτι να το ρωτήσουμε. Το συνάδελφο. Νομίζω μας κάλυψε απόλυτα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Που μας έκανες, έτσι μας διαφώτισες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος ο Καραμάνος από τον Γκαζέτα, που επειδή εξειδικεύεται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και όπως ακούσατε ήταν και μπέτης, έτσι είχε μια εικόνα για αυτόν τον ηθοποιό, τον 29χρονο που ακούστηκε ότι θέλει ο ΠΑΟΚ. Έχει ωραία, έχει ωραία μουρή. Είναι για κάτι αστυνομικές ταινίες γαλλικές ωραίες. Είναι ωραίος. Είναι έτσι, έχει το, έχει το στυλ αυτού του πρωταγωνιστή σε αστυνομική περιπέτεια. Θέλει μια μελαχρινή με κοντό μαλλί παρτενέρ. Λίγο φαν φατάλ γυναίκα. Και τον έχει το ρόλο. Έχει το σκηνικό. Ναι, ναι. Λενιό! Έχει το σκηνικό στο μυαλό σου. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Ότι ο Κρέσπο και για, τυπικά σήμερα θα ανακοινωθεί, έτσι. Τυπικό είναι το θέμα με τον Κρέσπο. Αν και φαινόταν μάλλον ότι θα ήταν ο ίδιος η τέταρτη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, τελικά τον έφαγε στη στροφή ο Μπίσεσβαρ χθες. Ήταν μια μέρα με πολύ Μπίσεσβαρ, η πρώτη προπόνηση στην Τούμπα, η πρώτη γνωριμία με τους συμπαίκτες του με τον Βλάντα Νίδιτς, οι πρώτες δηλώσεις στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV. Ήταν μια μέρα με πολύ διακο Μπίσεσβαρ. Τον υποδέχθηκε και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Δεν ήταν εκεί ο Τζιόλης, δεν ήταν ο Τζιόλης γιατί είχε άδεια ακόμα, να λέγανε δύο κουβέντες. Επιστρέφουν σήμερα οι διεθνείς. Σήμερα επιστρέφουν οι διεθνείς, με εξαίρεση τους ΜΑΚ και Κάτσε, που έχουν ακόμη αρκετές μέρες στη διάθεσή τους για ξεκούραση. Τον υποδέχτηκε ο Γκάρι Ροντρίγκες, μάλιστα ανέβασε και μία φωτογραφία με τον Μπίσεσβαρ, δηλώνοντας ιδιαίτερα χαρούμενος που ένα ακόμη παιδί από την Ολλανδία έρχεται στον ΠΑΟΚ, έρχεται στην οικογένεια του Δικεφάλου. Ο ίδιος δήλωσε ανυπόμονος να δει και να γνωρίσει από κοντά όλα αυτά τα οποία έχει ακούσει για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο, για την πόλη. Πήρε μέρος χθες στην προπόνηση, σε ένα μέρος της φυσικά, εκεί που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, πιο χαλαρό πρόγραμμα, Ηλέο Μάτος και Σαχόφ για λόγους αποφόρτισης. Από εκεί και πέρα έχουμε τα γνωστά με τον DJ Μπεκάλη, το serial συνεχίζεται, υπάρχουν πολλά. Σου είπα ρε, αυτό να αργά ή γρήγορα, θα τον πάρουμε με τα γραφή, να ξέρεις, θα δουλέψεις για τον ΠΑΟΚ Μπεκάλη. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος, είναι απίστευτος. Εντάξει, είναι... η κατάσταση στην Σκιάουα, πέρα από την πλάκα τώρα και το πώς το χειρίζεται συγκεκριμένος ο άνθρωπος, μοιάζει με ορολογιακή βόμβα. Υπάρχει και άλλος παίκτης ο οποίος επιθυμεί να αποχωρήσει. Υπάρχει ομάδα από το Κατάρακι που δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Είναι ένας 20χρονος Αλγερινός επιθετικός, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θέλει να φύγει από την Στεάουα. Ομάδα από το Κατάρα έχει καταθέσει πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο Μπεκάλη αξιώνει τα 3 και φυσικά όπως την περίπτωση θα πάρει του τα 3. Φερνάντο Βαρέλα δεν κατεβαίνει στα χρήματα με τίποτα. Παίκτης απειλεί με αποχή από τις προπονήσεις, αν και εφόσον ο πρόεδρος της Στεάουα δεν φανεί πιο διαλλακτικός στις διαπραγματεύσεις του. Μια υπόθεση που θυμίζει, έχει πολλά μάλλον κοινά σημεία με αυτήν του Φερνάντο Βαρέλα, που ο ισχυρός άνδρας της ΣΑΟΕ δεν κατεβαίνει κάτω από το ποσό των 2 εκατομμύριων ευρώ. Δηλώνει και ξαναδηλώνει ότι δεν ξέρουν ποιος είμαι εγώ, ότι τα ποσά είναι αυτά και δεν κατεβαίνουν ούτε ευρώ παρακάτω. Είναι ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια, το οποίο νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο χιουμοριστικό και ενοχλητικό, αν θέλει. Όχι, ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, έτσι έστικτο είναι αυτό. Δεν έχω κανένα ρεπορτάζ να παρουσιάσω, καμία πληροφόρηση. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει τον Βαρέλα στα λεφτά που θέλει ο ΠΑΟΚ. Και η κίνηση Κρέσπο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί στενεύει πολύ ο Κλειός. Αλλά επειδή ο Μπεκάλη είναι ένα κράμα Πανόπουλου και Κούγια, έτσι, Πανόπουλο όσον αφορά την διαπραγματευτική του ικανότητα και την ικανότητα να βγάζει παίχτες και να τους πουλά, και Κούγια όσον αφορά αυτό το γραφικό στη δημοσιοποίηση όλων των θεμάτων που προκύπτουν κλπ. Τον περιμένει στη γωνία. Τον έχει καταλάβει τώρα τι είναι. Έχει και ανάγκη τα χρήματα. Θα τα πάρει ζεστά και μετρητά και δεν θα πει κουβέντα. Και γι' αυτό και νομίζω ότι η μεταγραφή του Κρέσπο στον ΠΑΟΚ είχε και τέτοια απήχηση στην Ρουμανία και στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι στις συζητήσεις γίνονται. Τα γράφουμε. Κίνησε εντός εισαγωγικών ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε άλλη λύση, κινήθηκε προς άλλον ποδοσφαιριστή και ενδέχεται να μην ανοίξει την μεταγραφή για τη θέση του. Στο πριν να κινηθεί δηλαδή για άλλη μία μεταγραφή. Κάτι το οποίο είχε και αντίκτυπο στον κήπο της Ρουμανίας. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο βέβαια έχει στον ισχυρό άνδρα της. Τον Μπεκάλη, ο οποίος παραμένει στις αρχικές του και μένει στις αρχικές του θέσεις. Ωραία, λοιπόν, Λενιό, άμα δεν έχουμε κάτι άλλο, εντάξει, να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε βγάλαμε τώρα από τη δουλειά για να πούμε δύο κουβέντες. Και τα υπόλοιπα όλα θα τα διαβάσουμε και στο pauk24.com, φίλοι. Γιατί έχει σήμερα ψωμί. Έχει ημέρα αρκετό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Η Ελένη Μπούντου ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Γιώργος Καραμάνος από την Αθήνα μας μίλησε για το Didier Deschamps. Καλά τον είπα. Didier Deschamps.
αν διαβάζω καλά τα γαλλικά. Και εμείς, όσο εσείς θα ετοιμάζεστε να τηλεφωνήσετε στο 2310-287 και 3 οκτάρια για να ανοίξουμε γραμμές και να συζητήσουμε έτσι ό,τι απασχολεί την ΠΑΟΚ ειδική πραγματικότητα και επικαιρότητα μέχρι τις 2, να υπενθυμίσω εγώ ότι κληρώνουμε διπλή πρόσκληση. Μία, για να πάτε στους Pink Martini, και βλέπω σε αρκετοί ενδιαφέρονται και στέλνουν τα μηνύματά τους. FM κενό ονοματεπώνυμο Pink Martini στο 54526. Αυτή η συγκροτηματάρα, πολλά τραγούδια της οποίας τα γνωρίζετε και σαν ήχους σε σποτάκια διαφημιστικά και σαν μουσικές που ακούγονται είτε σε beach bar, είτε σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, μπαράκια κλπ. Παίζουν τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 στην Μονή Λαζαριστών. Το λέγαμε προχθές με τον Γιάννη, τον συνέδερό μου, που ήμασταν την Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών. Τι χώρος καταπληκτικός είναι αυτός. Στο μεταξύ ήμασταν παιδιά 13-14 χρονών και παίζαμε μπάλα τότε στα παιδικά, δίπλα στο γήπεδο στις Καλογριές. Το γήπεδο του Αστέρα Αμπελοκήπου, δηλαδή στις Καλογριές Αμπελοκήπων. Και ήταν έτσι όπως ήταν η μία πλευρά από τις κερκίδες, από πίσω ήταν αυτό το κτίριο. Έτσι το λέγανε, Καλογριές και το κτίριο. Και ήταν το κτίριο αυτό της Μονής Λαζαριστών, το Τάγμα των Λαζαριστών. Εκπληκτικό κτίριο, αλλά ήταν τότε σαν ένα κτίριο φάντασμα. Λοιπόν, το ανακαινήσαν τότε με την πολιτιστική, το κάναν καταπληκτικό. Και με το φωτισμό που υπάρχει τώρα εκεί κλπ. Είναι μια όαση αισθητικής στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν τη Δευτέρα το βράδυ, στον υπαίθριο χώρο, θα παίξουν οι Pink Martini. FM και όνομα τεπώνυμο Pink Martini στο 54526. Και από τώρα και στο εξής, 2310-287 και 38, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να συνομιλήσουμε και για τις μεταγραφές που ήρθαν στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες και για την προετοιμασία, για τις υπόλοιπες κινήσεις. Τι προσδοκάτε, πώς θα τα πάει ο ΠΑΟΚ φέτος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τι είναι αυτός ο Ντιγκάρ και ό,τι άλλο ψάχνετε, γιατί εντάξει, συν της άλλης, είστε και απίστευτοι σκάουτερ, διότι ήδη σκάνε μύτη τα μηνύματα και φίλοι μας πληροφορούν και για τα λεφτά που έπαιρνε ο Γάλλος αμυντικός μέσος και για την απόδοση που είχε στις προηγούμενες γεμάτες σχετικά χρονιές του στις ομάδες που αγωνίζονταν. Να πούμε ότι το συμβόλαιό του είναι γύρω στα 450.000 ευρώ. Άρα αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα του κάνει και κάποια λίγο καλύτερη πρόταση για να έρθει εδώ, είναι περίπου ο μέσος όρος των συμβολέων που δίνει πλέον ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πλέον στους παίκτες που πραγματικά θέλει να τους αποκτήσει δίνει γύρω στα 650, 700 έως και 800 χιλιάρικα και γι' αυτό το λόγο έχει μεν ανέβει ένα επίπεδο. Από την άλλη όμως, όπως σωστά το είπε και ο Γιώργος ο Καραμάνος που βγήκε πριν στον αέρα, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, είτε μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, είτε μιλάμε για την ΑΕΚ, πλέον αγοράζουν από συγκεκριμένα ράφια που είναι οι παίχτες οι οποίοι δύσκολα να βρουν σε κάτι καλύτερο, να παίξουν σε ένα γερμανικό, σε ένα ισπανικό πρωτάθλημα και εντάξει, τα λεφτά είναι μια χαρά, η ιδέα να μετακομίσουν στην Ελλάδα με τον καλό καιρό και με τους ωραίους ανθρώπους κλπ. Και αυτή μια χαρά. Τώρα αν ο συγκεκριμένος ο Ντιγκάρ μάθηκε πώς είναι και η Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα από αυτό να πει ένα ναι. Τώρα ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που ο ΠΑΟΚ κοιτάει ένα αμυντικό χαφ? Είπαμε, εμένα περισσότερο το μυαλό μου πάει ότι είναι η υπόθεση Κάτσε που είναι σε μια σχετική εκκρεμότητα και αν τυχόν ο ΠΑΟΚ καβατζωθεί από εκεί, γι' αυτό και το 24χρονο παλικαράκι από τον Πλατανιά αποσχολεί κατά κάποιον λόγο. Τέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μήπως και αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, αλλά μείνει εκεί ο παίχτης του Πλατανιά, να μείνει ας πούμε την επόμενη χρονιά εκεί δανεικός, κάπως έτσι. Πάντως υπάρχει και εκεί, χωρίς να είναι αυτή η προτεραιότητα του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτό που καίει με τα γραφικά τον ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή πολλές κινήσεις γίνονται ταυτόχρονα, έχουμε μία αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ίσως να ενισχυθεί και στα αμυντικά χαφτόρα, αν είναι ο Ντιγκάρ. Καλή περίπτωση φαίνεται. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Εκεί κρίνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Άρα μας είπατε ότι περίπου αυτό είναι το συμβόλαιό του, 450 χιλιάρικα. Από ό,τι φαίνεται και από τα μηνύματά σας, δεν σας χαλάει κιόλας ιδιαίτερα αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αν είναι να έρθει με μεταγραφή. Και εγώ βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες, αλλάζει λίγο και η άποψη που έχουμε και για τον Κρέσπο. Βέβαια, είπαμε, θα τον δούμε μέσα στο γήπεδο, εκεί πια θα φανεί η πραγματική αξία του. Αλλά εκείνο το μούδιασμα στην αρχή που περιμέναμε Βαρέλα και όλο λέγαμε και ποτέ δεν ερχότανε και ξαφνικά μας προέκυψε Κρέσπο, αυτή η παγωμάρα η πρώτη,
έχει πιστεύω φύγει. Τώρα ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα είναι και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και θα μπορέσει να μπει στο πνεύμα της ομάδας, θα τον δούμε και στα φιλικά πώς θα πάει. Μακάρι να είναι γερός ο κάθε παίχτης που φοράει τα σπρόμβρα και να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έχουμε έτσι καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα να μας πάρετε τηλέφωνο. Είπαμε 2-3-10-2-87-3-8. Αν μας πάρετε έχει καλώς, αν όχι θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Βλέπω εδώ την, το πρόσωπο του φίλου οπαδού του ΠΑΟΚ που πήρε το χιλιοστό εισιτήριο διαρκείας. Είναι ο Ιωσήφ Αγγελούκας, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε να πάρει σήμερα το πρωί το διαρκείας και παρέλαβε το δώρο του, που είναι μία φανέλα ΠΑΟΚ, διότι ήταν ο χιλιοστός φίλος τυχερός που πήρε εισιτήριο διαρκείας. Πριν από λίγο η ΠΑΕ έτσι ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook την φωτογραφία του. Δεν ξέρω αν θα του κάνει μήνυση του ΠΑΟΚ ο Αγγελούκας, που δημοσίευσε η ΠΑΕ και το ονοματεπώνυμό του και τη φωτογραφία του. Πάντως κάτι σεξουαλικό δεν έχει όλη η φωτογραφία ή κάτι σε προσωπικό δεδομένο. Πήρε διαρκείας για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και το χαίρεται. Και βγήκε και μια φωτογραφία στα επίσημα του ΠΑΟΚ με φόντο το χορτάρι της Τούμπας από πίσω εκεί, background. Πολύ ωραία φωτογραφία, θα έχει να τη θυμάται. Και τσίμπησε και μια περσινή μπλουζίτσα από αυτές που τις βγάζει προσφορά ο ΠΑΟΚ. Με μία μπλούζα ΠΑΟΚ, μία ακόμα δώρο και μάλιστα σε φτηνότερες τιμές πλέον. Έχει πέσει η τιμή. Νομίζω καμιά 45 έχει. Μου έρχονται κάτι μηνύματα. Εντάξει, ξεπουλάει η μπουτίκ και ετοιμάζει τις νέες παραλαβές για την επόμενη χρονιά. Οπότε αυτά που ήταν περσινά πλέον έχουν πολύ καλές προσφορές και θα πάω τώρα να το δω στα mail μου. Μου ήρθε ένα mail, νομίζω χθες από την ΠΑΕ. Λέει mega offers, mega προσφορές. Λοιπόν, σένιορο λογάκι, το οποίο το είχα δει, αλλά έκανε 60 ευρώ και δεν το τόλμησα, διότι είναι ένα πλαστικό ωραίο λογάκι, αλλά ρε φίλε, εντάξει, δεν ξέρω, τα 60 δυσκολευόμουν. 30 έχει τώρα, 29,95. Και έχει καταπληκτικό καπελάκι παραλλαγής, γκρίζο, άσπρο και μαύρο, ΠΑΟΚ FC, 5,45, ούτε 5,5 ευρώ, και σετ παιδικό μπλουζάκι ΠΑΟΚ παραλλαγής με λαιμόκοψη ωραία και κοντό παντελονάκι από 45 ευρώ, το δίνει 22,45. Επίσης σε αντρικό t-shirt μαύρο, ολόμαυρο, με το νέο σήμα του ΠΑΟΚ στα αριστερά έτσι της καρδιάς, t-shirt με δύο κουμπάκια δηλαδή, το δίνει 9,95, 10 ευρώ από 20 που είχε μέχρι τώρα. Και άμα θέλετε μέχρι το εσώρουχό σας να είναι ΠΑΟΚ, 7,45 κάνουν τα εσώρουχα ΠΑΟΚ. Να ξέρετε, μέγα προσφορές στα δύο ΠΑΟΚ Mega Stores, στο ένα που είναι στην θύρα 7-8 του γηπέδου της Τούμπας και στο άλλο που είναι στην Αγία Σοφίας γωνία με Ερμού, το λεγόμενο κόκκινο κτίριο, που είναι η μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν το είδα ποτέ να έχει τρομερό κόσμο. Δεν ξέρω ψωνίζει, τι τζίρους κάνει αυτό το μαγαζί και γενικά αυτά τα μαγαζιά. Πάντως είναι ευκαιρία, αν θέλετε να κάνετε και κάποια δωράκια τώρα που είναι καλοκαίρι, να τα κάνετε με τις προσφορές του ΠΑΟΚ. Επειδή η ώρα έχει πάει 1:30, θα ακούσουμε αναγγελία ώρας, θα ακούσουμε και τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εκεί για την τελική ευθεία προς το φινάλε της εκπομπής. Επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4, πηγαίνουμε προς τελική ευθεία προς το φινάλε της εκπομπής. Με Άκη Σακισλόουλ στο μικρόφωνο σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με πολύ κόσμο ήδη να έχει πάρει τα όρητα άγρια βουνά και να αναζητά λίγη δροσιά, διότι έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες ο καιρός, να ξέρετε. Με υψηλές θερμοκρασίες, η Χαλκιδική, μου λέει ο φίλος ο Κώστας, με τον οποίο μιλάμε στο Messenger και ακούει ιντερνετικά, πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή έχει κόσμο και τις καθημερινές, που είναι καλό δείγμα ότι ξεκίνησαν κάποιον ή διακοπές, έστω αυτές οι λιγοήμερες, αλλά έχει και ξένο κόσμο πολύ. Διότι εντάξει, Χαλκιδική, άμα δεν είχε και τους ξένους. Και πάει καλά και πολύ Βούλγαροι και πολύ Ρώσοι. Μακάρι δηλαδή. Τώρα, αν είναι να πάτε εσείς αύριο, να είστε οπλισμένοι λίγο με υπομονή, διότι και η κίνηση στους δρόμους θα είναι πολύ έντονη, αλλά και η ζωή εκεί, διότι είπαμε, αρχίσαν οι ουρές γενικά και πολλοί κόσμος γυρίζει. Και σε όποιο μέρος και να πάτε, και στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι, έχει πραγματικά πολύ κόσμο. Αλλά τι να κάνεις, τα μπάνια του λαού είναι σε εξέλιξη. Και εννοείται ότι θέλουμε λίγο να ξεσκάσουμε, λίγο να ηρεμήσουμε. 34 βαθμούς αναμένει τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα και έχει και μια υποψία βροχής. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα συννεφιάσει, αλλά θα είναι για λίγο.
34 με 35 και αύριο. Και αύριο θα έχει μια υποψία βροχής. Και 35 και τη Δευτέρα. Υψηλές, υψηλά ποσοστά υγρασίας αυτό το τριήμερο γενικά. Οπότε η κατάσταση θα είναι λίγο αποπνικτική, ειδικά μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Είπαμε ότι επιστρέψαμε και έχουμε και ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη που σε 15 λεπτά από τώρα, λίγο πριν το φινάλε δηλαδή, θα κάνουμε την κλήρωση. Pink Martini. Είμαι σίγουρος ότι ο Χρήστανος Τσαλτίδης δεν θέλει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Pink Martini. Θέλει όμως να πιει ένα Μαρτίνι. Στάνταρ, δεν το συζητάω. Είναι και της καλής ζωής. Γενικά, αυτός είναι που θα ακολουθήσει μετά τις 2. Είναι η εκπομπή όπου μιλάει ο λαός του Άρη, 2 με 3 με τον Χρήστανο Τσαλτίδη. Οπότε θα είμαστε σωστοί στο ραντεβού μας. Θα τον αφήσουμε ακριβώς στις 2, διότι του χρωστάμε αρκετά 5 λεπτά και 10 λεπτά από προηγούμενες εκπομπές μέσα στη σεζόν όπου έτρεχε το ρεπορτάζ και δεν φύγαμε στην ώρα μας. Και ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-87-3-8 και μιλάτε εσείς αν θέλετε. Αλλιώς έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε εμείς. Καλησπέρα στον φίλο. Ναι. Εσείς. Ακή. Ναι, ποιος είναι. Εγώ είμαι, εσύ ποιο, εγώ είμαι και εσύ. Α, εσύ, άμα εσύ, είσαι εσύ, εγώ. Είμαστε οι δυο μας. Και επειδή, είμαστε οι δυο μας. Επειδή υπάρχουν και πολλοί φίλοι ακροατές, ας πούμε τίποτα ενδιαφέρον για να μην αλλάξουν κανάλι. Μπράβο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα για να πάρει τηλέφωνο κάποιος, δηλαδή τώρα πρέπει να είναι superstar, δηλαδή της εκπομπής εκεί ο LeBron James και ο Stephen Curry της εκπομπής, δηλαδή για να γίνει κλίση, δηλαδή για να ανταλλάξουμε απόψεις. Ο Stephen Curry. Ο Άκης δηλαδή, ο Kawhi Leonard δηλαδή δεν κάνει δηλαδή. Πώς δεν κάνει ρε, εμείς δεν είμαστε με τον Κάρι. Ποιο Κάρι, το γατάκι και το λεπτό. Αυτό δεν νιώθουν από ΠΑΟΚ ρε, δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν νιώθουν, είναι σοφ. Όντως δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ. Από το πάρεις έτσι δεν είναι ΠΑΟΚ, ναι. Τι καιρό κάνει εκεί που είσαι. Εγώ είμαι στην Ελλάδα εδώ πέρα, έχουμε 33 βαθμούς ρε, τόσες. Τέλεια. Και εκεί θα είσαι, 35-36 θα φτάσει λίγο. Ναι, εντάξει, ωραία. Είναι απλά δεν είμαστε για δουλειά και δεν είμαστε για θάλασσα. Αυτό είναι άλλο. Ναι, και έχει πει ο άλλος, λέει ρε παιδιά, λέει ποιος είναι δήμαρχος, ο Μπουτάρης ή ο Καμίνης. Τι κατάσταση είναι αυτή. Έχει πολύ ζέλη. Ναι, ναι, λογοπαίγνιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα για μεταγραφές τώρα, τι να πούμε έτσι για να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί πάνω γιατί είμαι λίγο μακριά, αλλά εισπράττω μέσα από το ίντερνετ εδώ και από αυτά που διαβάζω, εισπράττω μια ας πούμε γκρίνια για την απώλεια Ματέως. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε ορίτε. Ναι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, δηλαδή, όχι διαφωνώ. Είμαι κάθετα αντίθετος στο να έρχονταν ο Ματέως στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίχθηκε, έτσι. Όχι έτσι όπως το ξέραμε το πριν. Το δευτέρον το λες ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που προτίμησε εκεί να πάει στην Κίνα, ας πάει στην ευχή του Θεού. Τι να τον κάνω εγώ τώρα στον ΠΑΟΚ έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Γιατί περιπλέον ποδοσφαιριστή, όταν ο άλλος σου δίνει την ευκαιρία να έχεις το τελευταίο καλό συμβόλαιο στην Ευρώπη με φιλοδοξίες για προκριματικά Champions League, με όμιλο Europa League σχεδόν 99% σίγουρο, με μια ομάδα με φιλοδοξίες στο πρωτάθλημά της, με καλά λεφτά, με σίγουρα λεφτά, και εσύ λες για 4-5 εκατοστάρια το χρόνο, πόσα ήταν παραπάνω, θα πάω να παίξω Γουαντζού, Γκεγκεζί, Γκαγκαζί, πως λένε αυτοί. Δεν έχει νόημα, δηλαδή τι να σε κάνω στον ΠΑΟΚ. Άρα με κάνεις να πιστεύω ότι και εδώ γι' αυτό θα ερχόσουν. Για να πάρεις το 1 εκατομμυριάκι το χρόνο, να περάσεις σπούδα, να είσαι και ο αστέρας ας πούμε κτλ. Και να μην προσφέρεις τίποτα. Γιατί να μην το πιστέψω αυτό τη στιγμή που προτιμάς την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και πάει λέγοντας. Έχω άλλη δεσμευτική. Όχι και ειδικά όταν έχεις και την ψυχολογία ότι παίχτη έκλεισες για αυτή τη θέση, γεια σας, προπονείτε ήδη, θα το δούμε στο γήπεδο και τελείω. Όχι, εγώ διαβάζω τι είναι αυτός που πήραμε τώρα, εντάξει, χάσαμε το Ματέος και τώρα μας έφεραν το Καϊσέρι Σπορ εδώ πέρα, το Φθόνη και τα λοιπά. Έναν άνθρωπο που φαίνεται, δεν ξέρω τι θα βγει, κανένα δεν ξέρει τι θα βγει στο γήπεδο ρε παιδιά. Μην λέμε τώρα κουβέντες. Στο χέρι του ΠΑΟΚ είναι να παίξει αυτός ο παίχτης. Ναι, αλλά έρχεται στο 28 και σου λέει να παίξω. Αν ο ΠΑΟΚ έχει σωστή λειτουργία φέτος, θα παίξει και ο Μπίσεσβαρ, να είστε σίγουροι. Κοίτα, ράδες, τώρα με κάνει να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, όπως τελείωσε τη χρονιά πέρυσι τρεις τελευταίους μήνες με τον Ίβιτς, και το ότι δείχνει αντανακλαστικά αυτό το καλοκαίρι και κλείνει γρήγορα, κλείνει αμέσως σύμφωνα με το σκάουτινγκ. Γιατί από ό,τι φαίνεται από τον πρώτο Μίχελ γίνανε κινήσεις στο σκάουτινγκ, είχαν εντοπιστεί οι παίχτες και άμεσα έκλεισαν. Ναι. Οπότε με κάνει να πιστεύω κι εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει μια στοιχειώδη σοβαρότητα και το περιβάλλον φέτος θα είναι καλύτερο από πέρυσι. Που και πέρυσι
πέρυσι δηλαδή, αν δεν είχαμε τις 40 φλάσεις και τα... και τα Όλσεν και τα φούμε κάτι πράγματα εκεί πέρα στην αρχή, ο Πάος θα ήταν καλύτερο, το πιστεύω. Και όλοι νομίζω το πιστεύουμε αυτό. Ότι αν δεν είχαμε τόσους πολλούς τραυματισμούς, που βέβαια είναι την δικιά μας είναι, δεν λέω ότι είναι, δεν τα έχουμε κάπου αλλού, το ότι είχαμε τόσους τραυματισμούς, αλλά με κάνει να πιστεύω ότι και πέρυσι είχε μια σοβαρότητα. Δεν ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Φίλε, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό μεσημέρι. Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άλλη μια γραμμή έχουμε γι' αυτό, τώρα τον έκλεισα λίγο το φίλο βιαστικά. Καλησπέρα. Καλή σου σπέρα. Καλή μου σπέρα, ενάρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εντάξει, εδώ υπομονή, μέσα στο ρικοντισίν είμαστε, ρε. Γιατί, λοιπόν, καλά είναι. Μου δίνεις μια τεράστια ευκαιρία, πέρα από τα μεταγραφικά, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει συγκεκριμένη θέση και είχαμε έρθει σε αντιπαλότητα, σε κόντρα δηλαδή, αλλά πάντα σε πλαίσια normal συζήτηση και πάει λέγοντας. Ναι. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Καρατάσου, δηλαδή αν έχει φυτευτεί κανένα δεντράκι από αυτά που λέγανε οι δήμαρχοι, αν έχει πάει κανένας πολίτης να το καθαρίσει γιατί είναι μπάχαλο, όλα αυτά που τέλος πάντων εκείνες τις μέρες ακουγόντουσαν πολύ έντονα και βγήκαν όλοι στα κάγκελα, αν έχουν γίνει τίποτα από όλα αυτά που λέγανε εκείνες τις μέρες. Το όνομά στο μικρό? Δημήτρης. Δημήτρη, άκου να δεις. Καταρχήν, εγώ, αν θυμάσαι τότε, δεν είχα πάρει θέση υπέρ αυτών που διαμαρτυρόντουσαν. Είπα. Όχι, είχες πάρει θέση. Άκουλε, θέλω να σου πω τι είπα. Και μήπως και το θυμηθείς. Βεβαίως. Μήπως και το θυμηθείς. Λοιπόν, εγώ είπα ότι κατανοώ την αντίδρασή τους. Και επειδή ξέρω την πραγματικότητα της περιοχής, λυπόμουν, στεναχωριόμουν που θα φάει ο ΠΑΟΚ χρέωμα για αυτήν την υπόθεση χωρίς να φταίει. Στον ΠΑΟΚ προτείνανε το Καρατάσου κάποιοι, να ξέρεις. Κάποιοι που είναι πολιτικοί και που τους ενδιαφέρει να έχουν καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ πουλάει. Και είπα, ωραία, αυτοί που το προτείναν στο Σαββίδη και είπε ο Σαββίδης, ωραία, και αυτό είναι να το έχουμε σαν εναλλακτική, να δούμε τι και πώς, έπρεπε να τον προετοιμάσουν ότι εκεί στην περιοχή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία, δίνει αγώνα για να μείνει αυτό πράσινο. Και δεν. Αδεμένη. Πρόσεχε να δεις. Και δεν είναι αυτός ο κόσμος ο υπόλογος που θα σου απολογηθεί εσένα και θα σου πει για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται σωστά το καρατά σου. Το πρώτο που λέει εκεί αυτή η ομάδα η παρεμβαλλοντική που υπάρχει, που είναι πρωτοβουλίες πολιτών, είναι ότι κάτω τα χέρια από το πράσινο να μην οικοπεδοποιηθεί. Εσύ έχεις δίκιο που λες. Για πες μου, ρε Σάκη Σλόγλου, φυτεύτηκε εκεί κανένα δέντρο ή θα πέσει κανένα φράγκο? Θα γίνει τι θα γίνει? Θα γίνει πάρκο περιβαλλοντικό? Θα γίνει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που έγινε με το γήπεδο του Καρατάσου, από εδώ και πέρα θα υπάρχει πίεση για να γίνουν πράγματα. Γιατί αν δεν γίνουν, θα χρεώνονται συνέχεια, αβέρτα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι? Δηλαδή, από εδώ και πέρα αυτοί βάλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους. Η Θεσσαλονίκη. Γιατί μέχρι τώρα, καλά, εντάξει, πολύ... άκου λίγο. Επειδή την ξέρω την περίπτωση από μέσα. Ναι. Έτσι, το να φτάσει στο σημείο, σου λέω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να είναι θετικό και να συζητάει με τον ΠΑΟΚ μήπως και κάτι γίνει εκεί, είναι άστο. Αυτό καταρχήν δεν έπρεπε καν να υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην όλη κουβέντα. Έπρεπε ήδη τα στρατόπεδα να έχουν. Δεν μπορούμε να έχουμε διαδικασία. Ναι, ρε φίλε, σου λέω, ναι, αλλά οι πολίτες, δηλαδή εσύ δεν ξέρω σε ποια περιοχή μένεις. Ένας που μένει απέναντι από το στρατόπεδο δικαιούται να λέει ότι εγώ θέλω το στρατόπεδο να ανήκει στο Δήμο μου. Και να μην ανοίξει κανένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό διεκδικούσε τόσα χρόνια η περιοχή. Εγώ λέω πάντως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει το καλό της περιοχής του, κοιτάει να την αναπτύξει. Σύμφωνα. Ανάπτυξη. Απλά... ανάπτυξη, εγώ τουλάχιστον. Πες μου όμως εμένα, ναι, που κάθε βράδυ με το μηχανάκι μου ανεβαίνω Ευκαρπία και τώρα το καλοκαίρι, έτσι, εκεί που είμαι, ρε παιδί μου, με το μηχανάκι και ανεβαίνω και περνάω μπροστά από το στρατόπεδο Παύλου Μελά επί της οδού Λαγκαδά. Να. Και μετά από 10 λεπτά, 5 λεπτά και μπροστά από το καρατά σου. Και ξαφνικά να. Νιώθω το αεράκι και πέφτει η θερμοκρασία 3 βαθμούς. Δεν νιώθω ότι είναι αυτό ένα ωραίο περιουσιακό στοιχείο και ένας πνεύμονας πρασίνου? Και είναι κρίμα επειδή γίνονται κάποια παιχνίδια πολιτικά. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά το νιώθεις εσύ που έχεις μια δουλειά και πάει λέγοντας. Ένας άνεργος σου λέει να δουλέψω. Βλέπει... Μπράβο, ναι, και στα μεταλλεία χρυσού εκεί πάνω αυτό τους λέγανε. Να έχετε δουλειά. Δεν αλλάζει κάτι. Και στην ακούς, και στη Φλόρινα, γιατί εγώ είμαι εκεί γαμπρός, η γυναίκα μου είναι από τη Φλόρινα, λέγανε, ρε παιδιά, να αναπνεύσουμε λίγο καυσαέριο. Βαρεθήκαμε τον καθαρό αέρα.
να έχουμε δουλειά, να έρθει ναι. εδώ καμιά τζιμινιέρα να γίνει, έτσι. Ναι. Τώρα πεθαίνει ο κόσμος από καρκίνους, γιατί στην Ελλάδα ακόμα κάρβουνο καίνε. Εντάξει, όμως καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση, γιατί ούτε με καρκίνους έχει σχέση, ούτε με τίποτα. Έτσι. Έχει ρε φίλε, διότι όταν μια περιοχή, σαν τη Θεσσαλονίκη, το πολεοδομικό συγκρότημα, είναι επιβαρημένο τόσες δεκαετίες από καυσαέρια και δύο πνεύμονες που έχει όλη τη Θεσσαλονίκη, που είναι το Παύλου Μελά και το Καρατάσου, συζητάς το ενδεχόμενο να τα κάνεις μπετόν, είναι ένα θέμα, ρε φίλε. Δεν σου λέω εγώ, πάλι σου λέω, δεν παίρνω θέση. Θέλω να κατανοήσεις τον κόσμο που αντιδρά. Εγώ απλά ήθελα, επειδή είσαι από την περιοχή, να μου πεις αν τυχόν έχει γίνει καμιά εξέλιξη από εκείνη τη μέρα και μετά. Δεν έχει γίνει, το καταλαβαίνω. Όχι, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μεταγραφές. Βγήκε πριν ένας φίλος από τον Καζέτα και είπε, που ασχολείται με το ισπανικό πρωτάθλημα, και είπε κάποια πράγματα για τον Κρέσπο, σωστά. Ναι. Και έχουν βγει, ρε φίλε, ο κάθε άμπαλος παοξής που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη Γη και έχει πει την άποψή του για τον Κρέσπο. Είναι κακός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικος. Και δεν μιλάω μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ, μιλάω και για δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, έτσι. Και βγαίνει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή από την Ισπανία και τι σου λέει, δεν σου λέει απλά ότι είναι ένας καλός παίκτης, σου λέει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. Τι τώρα τι σου λέει, αν πρόσεξες τι είπε, είπε ότι. Και αναρωτιέμαι. Φαίνεται λέει ότι θέλει ο ΠΑΟΚ ένα παίχτη να κάνει παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή τον παρουσίασε σαν πραγματικά δημιουργικό στόπερ, έτσι, που προωθεί το παιχνίδι. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν εμείς είμαστε τόσο άμπαλοι ή αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, έτσι, ναι. ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την Ισπανία γυρνάει και σου λέει ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και εμείς εδώ πέρα τον έχουμε βγάλει, χωρίς να τον έχουμε δει φυσικά το παιδί εννοείται ακόμα, εντάξει, τον έχουμε βγάλει άχρηστο. Δεν είναι τυχαίο ότι μια ισπανική ομάδα τον προώθησε σε τόσο νεαρή ηλικία στην πρώτη του ομάδα, έχει προλάβει να κάνει και μια συμμετοχή Champions League και έστω έπαιξε σε αυτά τα πρωταθλήματα. Μπορεί να μην έπιασε, μπορεί να μην τέριαξε με τη χημεία, αλλά μην απαξιώνουμε. Θα τελειώσω τη συζήτηση με δύο πολύ μικρά θεματάκια. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής με τις κινήσεις που γίνονται. Περιμένω και ανάλογη συνέχεια και καλύτερη βέβαια. Περιμένω δηλαδή τώρα να φορτσάρει η ομάδα για 3-4 πολύ ποιοτικούς παίκτες για να βγω εγώ και να πω ότι πάω καλά σε επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ένα δεύτερο, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν τυχόν ισχύει αυτό που έχει ακουστεί ότι υπάρχει πίσω από την υπόθεση των αδειών των τηλεοπτικών καναλιών υπάρχει ο Σαββίδης. Πολύ θα με ενδιαφέρει. Μέσα σε όλα συμφωνώ. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις που θα έχει κάνει. Θα αρχίσει σιγά σιγά να το καταλαβαίνουν άπαντες. Δεν μου λες πού είσαι ρε Τσάκαλε στη θάλασσα, είσαι. Κάτι ακούω εκεί, κάτι τον ήχο της, του αέρα. Πού είσαι? Αδελφέ, άμα ήμουν στη θάλασσα πάρτι θα έκανα. Γιατί έχεις καλή δουλειά. Ψυχολογία πως μιλάς και λέω εντάξει. Στη δουλειά είμαι, στη δουλειά είμαι. Η ψυχολογία μου είναι καλή πρώτον γιατί η ομάδα είναι καλά. Και δεύτερον, γιατί είμαι γενικότερα αυτής αισιόδοξος άνθρωπος. Και έτσι να συνεχίσει. Εντάξει, και ό,τι αντιπαλότητα έχουμε να ξέρεις, εδώ τα συζητάμε, έτσι. Η δεν είναι. Αντιπαλότητα είναι καθαρά στο θέμα, σου είπα. Ξέρεις δεν κάτι. Είναι αντιπαλότητα. Ακούς. Τώρα, όταν είναι προς το συμφέρον της ομάδας, ναι, ναι, ναι. αλλά και προς το συμφέρον όλων κοίταξε αυτών λίγο, των ανθρώπων που λίγο. Βλέπω γύρω μου. Θέλω να καταλάβεις κάτι. Όπως λίγο πριν εσύ είπες ότι για τον Κρέσπο και τον κάθε Κρέσπο μιλάμε καμιά φορά χωρίς να έχουμε στοιχεία, χωρίς να ξέρουμε και βγάζουμε έτσι, μια απαξιωτική θέση. Έτσι, εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπος, σε όλα τα πράγματα το κάνω. Και επειδή στη φάση αυτή με το Καρατάσου. Έχεις άποψη. Έχω άποψη, ρε παιδί μου. Ναι. Τι να σου πω ναι. τώρα. Ήμουνα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί στο Δήμο Ευκαρπίας. Ναι. Ξέρεις πόσα ναι. πράγματα έτσι γενικά ναι. ξέρω πώς λειτουργούν και πώς κάνουν. Και θύμωσα που φοβήθηκα ότι ο ΠΑΟΚ θα φάει χρέωμα γι' αυτό. Εγώ, άμα θες την άποψή μου, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μείνει στην Τούμπα. Να κάνει ένα καινούριο γήπεδο. Και μάλιστα να ξέρεις ότι αθόρυβα. Έχει κάνει κινήσεις ο ΠΑΟΚ και για την εκμετάλλευση του γύρω-γύρω. Μέχρι ξέρω, τώρα, ρε φίλε, δεν μπορούσε ούτε καν το γύρω-γύρω να εκμεταλλευτεί. Το ξέρω. Δεν μπορούσε το ξέρω να το κλείσει. Και θα γίνουν και σημαντικά πράγματα, διότι αν η ομάδα πάνε όλα καλά και μπορέσει να καταφέρει να μπει και στους ομίλους στο Champions League, πρέπει να γίνουν πολύ βελτιωτικές κινήσεις για την Τούμπα. Συμφωνώ απόλυτα ότι η Τούμπα πρέπει να είναι. Απλά εγώ φοβάμαι ένα πράγμα. Το μόνο που φοβάμαι εκεί είναι μην τυχόν. Πάει να σκαφτεί η Τούμπα και κολλήσει. Αυτό φοβάμαι. Και γίνουμε, ας πούμε, κάτι σαν Φιλαδέλφια. Ναι, καλά, δεν Φιλαδέλφια δεν μπορεί να γίνουμε γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί. Σαν, γενικότερα, δηλαδή, το θέμα γήπεδο εμείς το προσέχουμε πάρα πολύ και το έχουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο για να αφήσουμε ελαφρά την καρδία να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά φοβάμαι πολύ γιατί ξέρω ότι από κάτω υπάρχει πολύ πράγμα
και με προβληματίζει, γιατί ξέρω και γενικότερα ότι πολλά πράγματα δεν θέλουν να γίνουν, γιατί τον ΠΑΟΚ δεν το θέλουν μεγάλο για πολλούς και διάφορους λόγους. Φυσικά, φυσικά, αυτό που λέω εγώ και είναι το μότο μου, στη χειρότερη εποχή της χώρας ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του. Αυτό πρέπει να το έχουν καλά οι οπαδοί μας στα υπόψη τους και να αφήσουν τις μεψιμήριες. Στη χειρότερη εποχή της χώρας, η μόνη εταιρεία η οποία εφημερεί είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να σου πω, τον αφήσουν τις γκρίνιες. Εδώ άλλος χθες γκρίνιαζε γιατί λέει δεν έγινε με διαφανή τρόπο η κλήρωση για τα διαρκείας. Ε, τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, πάει ο άλλος και δίνει 1000 διαρκείας δωρεάν και γίνονται 1700 αιτήσεις. Δηλαδή, λιγότερο από ένα στους, περισσότερο και από ένα στους δύο να πάρει στήριο διαρκείας δωρεάν. Μόνο αν αποδείξει ότι είναι άνεργος. Και βγαίνει ο άλλος και λέει δεν γίνανε οι διαδικασίες σωστά κλπ. Ε, πάντα βρίσκονται κάποιοι που θα γκρινιάξουν ό,τι και να γίνει. Να ξέρεις, να ξέρεις ότι το κουκουέ στον ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Άντε φύγε, άντε, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Και με αυτό το τηλεφώνημα έτσι θα πάμε προς το τέλος, γιατί έχουμε να κάνουμε και κλήρωση. Η ώρα είναι 2 παρά 3 λεπτά. Ο Γιάννης Ζάτσης πλέον είναι στην ρύθμιση των ήχων, διότι ο Σωτήρης Δασκαλάκης παρέδωσε έτσι την σκυτάλη. Θέλουμε, Γιάννη, αν μπορείς να με βοηθήσεις από το 1 ως το 8, ένα νούμερο για να κάνω. 6. Λοιπόν, ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η Ιφηγένεια Κίρτσι λέει, δεν ξέρω αν είναι Κυρίτσι, γι' αυτό και θα την ψάξουμε στο τηλέφωνο. Το μήνυμα έχει έρθει ως Ιφηγένεια Κίρτσι. Κερδίζει για τους Pink Martini μια διπλή πρόσκληση, μας λέει και καλό μήνα. Είναι η 646 η φίλη. Και θα ενημερωθεί και από τη Μαριλίζ ότι το όνομά της θα είναι στην είσοδο της Μονής Λαζαριστών, όπου Δευτέρα βράδυ τραγουδούν οι Pink Martini. Στην παρέα μας το δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν τα ήδη υγιεινής Φτίκα, πλακίδια και ήδη υγιεινής εκπληκτικές τιμές, πλακάκια δαπέδο από 5,5 ευρώ το τετραγωνικό και πλακάκια μπάνιο από 6,5 το τετραγωνικό. Είναι ένα πασίγνωστο μαγαζί στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Αν περνάτε και από τον δρόμο θα το δείτε. Είναι πάνω από τον κήπο του Καλού και το τηλέφωνο είναι 2310-90-55-03. Μην ξεχνάτε ότι στα Loco Grill έχουμε εκπληκτική προσφορά, τρελή προσφορά χάρη στο Λίμπερο. Παίρνετε τηλέφωνο στο 77-10-96, λέτε Λίμπερο, Euro και παίρνετε έκπτωση 15% σε ό,τι και αν παραγγείλετε. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα, επαναλαμβάνω 77-10-96. Μαζί μας και ο Μπειρατής στην Διογένους 17 στην Τούμπα. Το γύρο έχει μπει στην τελική ευθεία και κάθε βράδυ γίνεται απίστευτος χαβαλές. Να πάτε εκεί να φάτε μπυρομεζέδες και να απολαύσετε μουσική από γνωστούς και όχι μόνο DJs της πόλης. Και βέβαια να πιείτε κάποια από τις 11 κάνουλες που έχει εκεί ή τις 130 διαφορετικές ετικέτες μπύρας στον Μπειρατή, το καλύτερο beer and rock bar. Έχει βγάλει έξω οθόνες, μέσα οθόνες. Λειτουργεί και από το μεσημέρι. Μία με 7 όλες οι βαρελίσχες μπύρες είναι μείον 1 ευρώ. Χαμός γίνεται εκεί στον Πειρατή. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Από Δευτέρα αλλάζει και η εκπομπή. Ο Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι εδώ. Θα βγάζει και τους Γρηγόρη Ατρίδη, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Σταύρο Κόλκα από το Όστερμπεργκ της Ολλανδίας πλέον και από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Εμείς θα ξεκουραστούμε λίγες μέρες και θα επανέλθουμε. Δημήτρη, που λέει και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Μικρόφωνο τώρα και σκυτάλη στον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.